με την ευκαιρία αποστολή του Ελλήνη, η οποία είναι, βέβαια, με συγχωρείτε λίγο, καθηγήτρια, είναι, αν και φοράει γυαλιά, είναι τόσο μικρά τα γραμμάτα που δυσκολεύομαι σήμερα. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, λέκτορα, στο Καθηγητή Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Μία μικρή παρέμβαση από την πλευρά της διδακτικής της ιστορίας. Αυτός είναι ο τίτλος της παρέμβασής μου. Μπαίνουν τρεις όροι, η σχολική ιστορία, η δημόσια ιστορία και η ακαδημαϊκή ιστορία. Και η σχέση μεταξύ τους και το έναυσμα ήταν η επέτειος από το 1821, τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ωραία, έχουμε την ακαδημαϊκή, τη δημόσια και τη σχολική ιστορία. Τη σχολική ιστορία τη γνωρίζουμε όλοι, έχει σχέση με νομοθετήματα, έχει σχέση με μια γραφειοκρατία, με τα προγράμματα σπουδών, με τα σχολικά βιβλία. Η ακαδημαϊκή ιστορία είναι αυτή που υπηρετείται από τους ερευνητές και έχουμε έναν αχανή πλέον χώρο της δημόσιας ιστορίας. Οι παρεμβάσεις που έγιναν πριν από μένα, τόσο σε σχέση με το παιχνίδι γνώσεων, όσο και με το πρόγραμμα Εράσμους, αφορούν τη σχολική ιστορία και τη δημόσια ιστορία και ανήκουν, θα μπορούσαμε να πούμε, ιδίως το παιχνίδι, στο χώρο της δημοφιλούς ιστορικής κουλτούρας. Αυτό που λέμε popular historical culture. Η ιδέα είναι και προβληματίζει αυτούς που ερευνούν το πώς θα έπρεπε να διδάσκεται η ιστορία, ότι οι μαθητές μαθαίνουν λιγότερο μέσα στις τάξεις και περισσότερο στο δημόσιο χώρο. Και το ζήτημα είναι τι κάνουμε γι' αυτό. Και λόγω του ίντερνετ οι προσλήψεις είναι πάρα πολλές και έχουμε αυτή την ένταση ανάμεσα στο πλεονέκτημα της εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες και από την άλλη μεριά σε μη ελέγξιμες πληροφορίες. Έχουμε αναπαραγωγή στερεοτύπων, παραμόρφωση και καμιά φορά και παραχάραξη της ιστορίας. Η σχολική ιστορία που ανήκει, θα ήταν ένα ερώτημα. Η σχολική ιστορία υπηρετείται από επιστήμονες, από ιστορικούς, από φιλολόγους. Μέσα στα προγράμματα σπουδών σχεδόν πάντα γίνεται αναφορά στην ιστορική σκέψη. Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι στην πράξη τα προγράμματα σπουδών αφορούν την περίοδο στην οποία παράγονται. Με λίγα λόγια, πραγματοποιούνται διάφοροι συμβιβασμοί και η επιρροή της πολιτείας είναι καμιά φορά καθοριστική και υπερσκελίζει την επιστημονική τους διάσταση. Άρα θα λέγαμε ότι αυτά που διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο κατά ένα μέρος συμβαδίζουν με αυτά που ερευνώνται στο πανεπιστήμιο, κατά ένα άλλο όμως μεγάλο μέρος όχι. Ότι υπάρχει μια διάσταση μεταξύ της ερευνητικής ιστορίας και της σχολικής ιστορίας. Έχω εδώ πέρα και τον Λεχθέν από τον ιστορικό της εκπαίδευσης τον Αθανασιάδη, ότι η σχολική ιστορία ουσιαστικά δεν αφορά την ακαδημαϊκή ιστορία. Είναι ιστορία στο δημόσιο χώρο, αλλά είναι επίσημη. Είναι νομοθετημένη
είναι ο κανόνας. Προχωρώντας στα είδη της δημόσιας ιστορίας, για να καταλάβουμε πού ανήκει η σχολική ιστορία, όταν λέμε δημόσια ιστορία, εννοούμε οτιδήποτε γίνεται στο παρελθόν, γίνεται στο δημόσιο χώρο και έχει σχέση με την ιστορία. Ένα ντοκιμαντέ στην τηλεόραση, ένα reality που μπορεί να πραγματοποιείται μέσα σε ιστορικό πλαίσιο, ένα παιχνίδι γνώσεων, να το φανταστούμε, τηλεοπτικό, όπου το αντικείμενο είναι η ιστορία, το παρελθόν. Δημόσια ιστορία όμως είναι και η ιστορία η οποία παράγεται από τα κάτω. Για παράδειγμα, οι ομάδες προφορικής ιστορίας. Υπάρχει μεγάλο δίκτυο ομάδων προφορικής ιστορίας, όπου μη ερευνητές καταθέτουν τις εμπειρίες τους από συγκεκριμένους τόπους και περιόδους του παρελθόντος. Τέλος, δημόσιοι ιστορικοί είναι οι ιστορικοί εκείνοι που αναλύουν όλες αυτές τις μορφές. Ένας δημόσιος ιστορικός θα μπορούσε να ασχοληθεί με το παιχνίδι που παρουσιάστηκε προηγουμένως ή ακόμη και με τον απολογισμό ή την περιγραφή του προγράμματος Εράσμους μέσα από την οπτική του τι παρελθόν περιγράφεται όταν αφορά το παρελθόν από το πρόγραμμα και από το παιχνίδι. Και τότε η δημόσια ιστορία γίνεται αυτό που λέμε σπουδές μνήμης. Τώρα, τι είναι η σχολική ιστορία, το είπαμε και προηγουμένως, λόγω των θεσμών, λόγω της θεσμικής υποστήριξης, η σχολική ιστορία θα λέγαμε ότι είναι σε μεγαλύτερο βαθμό δημόσια ιστορία και, αυτό, και σε αυτό τείνουν και οι περισσότεροι ερευνητές της σχολικής ιστορίας, πολιτικού πλαισίου που την επηρεάζει. Είναι και λόγω των πρακτικών μας. Οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, τροποποιούν το περιεχόμενο που φέρουν από το πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να ταιριάζει με το κοινό τους. Λόγω λοιπόν αυτής της τροποποίησης ή όπως αλλιώς περιγράφεται της παιδαγωγικής μετατόπισης, η σχολική ιστορία απευθύνεται σε ειδικό κοινό. Επίσης, έχει έναν εκλαϊκευτικό χαρακτήρα, παρότι επιστημονική. Εκλαϊκευτικό, όχι με τη λογική ότι είναι κάτι λιγότερο από την επιστημονική γνώση, αλλά θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις ηλικίες και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά. Είναι λοιπόν μία ιστορία, όχι για να αναλωθεί μέσα σε συναδέλφους, ερευνητές, αλλά απευθύνεται σε ειδικό κοινό. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί, όπως διαπιστώνουμε και από τις υπόλοιπες εισηγήσεις που βλέπω στο πρόγραμμα αυτού του πολύ πλούσιου συνεδρίου, πάντοτε ήταν άνετοι στο να κάνουν χρήση στοιχείων αυτό που λέμε δημοφιλής κουλτούρας. Όταν έχουν τα μέσα και ταινίες θα δείξουν και θεατρικά θα σκηνοθετήσουν, θα κάνουν δραματοποιήσεις, μπορεί να κάνουν και quiz γνώσεων. Άρα λοιπόν, ό,τι αφορά την ιστορία στο δημόσιο χώρο και την έκφρασή της, είναι κάτι με το οποίο είναι εξειδικευμένη, εξοικειωμένη, ανέκαθεν ήταν εξοικειωμένη η εκπαιδευτική. Όταν λέμε εκπαιδευτική κουλτούρα, εννοούμε το πλαίσιο στο οποίο μαθαίνουμε για το παρελθόν. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε, το ακαδημαϊκό πλαίσιο ή πραγματικά το οτιδήποτε, ακόμη και η επικοινωνία με έναν άλλον. Η αφόρμηση για την παρέμβασή μου και για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ακαδημαϊκής, δημόσιας και σχολικής ιστορίας ήταν μια μικρή άσκηση που έκανα σε φοιτητές μου. Τους έδωσα δύο πηγές που αφορούσαν το κρυφό σχολείο. Η μία πηγή, και οι δύο είναι από το γνωστό βιβλίο του Αγγέλου, η μία πηγή αφορά, είναι υπέρ του κρυφού σχολείου, ότι υπήρχε. Η άλλη πηγή, η πρώτη πηγή είναι παλιά, είναι του 1825, και η δεύτερη πηγή είναι του γνωστού φιλολόγου και συγγραφέα Βλαχογιάννη.
λοιπόν, η μία πηγή λέει ότι υπήρχε για τους λόγους που γνωρίζουμε, η άλλη πηγή λέει ότι δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει κρυφό σχολείο, όχι σχολείο. Και οι δύο πηγές λοιπόν από το βιβλίο του Αγγέλου και τα ερωτήματα που έδωσα στους φοιτητές μου είναι: πείτε την άποψή σας, υπήρχε ή δεν υπήρχε, και αιτιολογήστε την. Εάν πιστεύετε ότι δεν υπήρχε, ερμηνεύστε την ύπαρξη του μύθου. Και το τρίτο ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο διαφορετικές πηγές απόψεις για το ίδιο ζήτημα. Τα ευρήματα με προβλημάτισαν. Οι περισσότεροι φοιτητές ήταν υπέρ της ύπαρξης και η αιτιολόγηση που δώσανε είναι ότι κινητοποιούσαν τους Έλληνες εκείνη τη δύσκολη εποχή, τους Ρωμιούς, ταύτιζαν με λίγα λόγια την εκπαίδευση με την εθνική ταυτότητα. Σε υποερωτήματα όσον αφορά την προέλευση αυτών των παραδοχών τους, ανέφεραν ότι έτσι έμαθαν στο σχολείο. Άλλοι φοιτητές ανέφεραν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ταινίες, γενικά το δημόσιο χώρο και επίσης στοιχεία υλικού πολιτισμού, δηλαδή τοποθεσίες στις οποίες υπήρχαν κρυφά σχολιά στην περιοχή τους. Οι ενστάσεις μας ποιες είναι? Η ταύτιση εθνικής ταυτότητας και εκπαίδευσης αποτελεί ετεροχρονισμό για την εποχή στην οποία αναφέρονται οι φοιτητές. Το κυριότερο κρυφό σχολείο δεν υπάρχει στα σχολικά βιβλία από το 1979 περίπου και έπειτα. Τέλος, οι συμμετέχοντες, αναφερόμενοι σε στοιχεία του δημόσιου χώρου, ανέφεραν πολλά έργα τέχνης ή λογοτεχνικά έργα, τα οποία μιλούσαν για το κρυφό σχολείο. Και το κυριότερο και σε όλους γνωστό είναι ο πίνακας του Γίζη και το ποίημα του Πολέμη. Και τα δύο γνωρίζουμε ότι είναι μεταγενέστερα. 1886 και 1899, δηλαδή πολλά χρόνια αργότερα από τη λήξη της Επανάστασης και την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Θα ήθελα να προβληματιστούμε πάνω στο ρόλο του δημόσιου χώρου και της δημοφιλούς ιστορικής κουλτούρας στην προκειμένη περίπτωση των έργων τέχνης όσον αφορά τη δημιουργία και την αναπαραγωγή στερεοτύπων. Πολλές πηγές που έχουμε για το κρυφό σχολείο, αλλά και για τα γεγονότα της Επανάστασης, για άλλα γεγονότα της Επανάστασης ή για την Επανάσταση γενικά, προέρχεται μέσα από την οπτική των Φιλελλήνων, και αυτά τα έργα τέχνης ή τα κείμενα δημιουργήθηκαν πολύ αργότερα από την Ελληνική Επανάσταση. Βριζάκης, Πίνακας, ο 1865, ο Όρκος των Αγωνιστών και η Ευλογία της Σημαίας από τον Παλαιόν Πατρόν Γερμανό. Φον Χες, 1842, Λεύκωμα με λιθογραφίες, η απελευθέρωση της Ελλάδας. Φον Κλέντσερ, 1862, έχουμε το πρόγραμμα της διακόσμησης στα προπήλαια στην Γκένινγκ Πλάτς του Μονάχου. Ο Κρατσάιζεν και τα πορτρέτα που έφτιαξε των αγωνιστών, τα οποία τα χρησιμοποίησε το ελληνικό κράτος το 1930 σε μια αναμνηστική έκδοση απογραμματώσιμα. Με λίγα λόγια, τόσο το περιεχόμενο του τι έγινε στην περίοδο της Επανάστασης και πολλές αντιλήψεις μας σε σχέση με πρόσωπα και πράγματα έχουν αναπαραχθεί από μεταγενέστερες δημιουργίες, οι οποίες συνέχισαν να αναπαράγονται και να μας επηρεάζουν. Το παραπάνω λοιπόν οπτικό υλικό επηρέασε μεταγενέστερους ζωγράφους, Έλληνες και μη, ενώ αναπαράχθηκε σε σχολικά βιβλία ή και σε δημόσιους χώρους. Τι γίνεται με τους εορτασμούς? Υπάρχει ένα αρχικό ερώτημα. Οι εορτασμοί είναι ένας κατεξοχήν χώρος, μια κατεξοχήν περιοχή, αυτό που λέμε της δημόσιας ιστορίας, και μιλάμε και για τους εορτασμούς τους γενικότερους και για τους εορτασμούς μέσα στο σχολείο. Εδώ τίθεται το ερώτημα αν οι εορτασμοί αφορούν το παρόν ή το παρελθόν. Έτσι, το παρελθόν ή το παρόν και το μέλλον.
Υπάρχει η γνωστή συζήτηση ότι επιλέγουμε τα παρελθόντα ή τα στοιχεία των παρελθόντων με τα οποία θα γιορτάσουμε. Το 1930 και όχι 1830 έχουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και ήδη ο τρόπος του εορτασμού είχε διχάσει τον ελληνικό λαό. Από τη μια η κυβέρνηση γιόρταζε την Επανάσταση, από την άλλη ομάδες ή ο ριζοσπάστης θεωρούσε ότι ήταν ένας εορτασμός, ο τύπος του εορτασμού, δεν αφορούσε τους αγωνιζόμενους Έλληνες, αυτούς που αγωνίστηκαν μάλλον στο 1821, αλλά τους αστούς. Άλλωστε έχουμε και την έκδοση του γνωστού έργου για την κοινωνική σημασία της Επανάστασης του 1821 από τον Κορδάτο. Πάμε τώρα στις γιορτές στο σχολείο. Ένας Ισπανός ερευνητής της διδακτικής της ιστορίας, που μας έχει δώσει αρκετές δουλειές, με πολύ πλούσιο υλικό από πολλές χώρες, στο βιβλίο του Constructing Patriotism, εξηγεί ακριβώς το ρόλο των εορτασμών στο σχολικό πλαίσιο. Θα τελειώσω. Κάποια στοιχεία ερευνών που έχουν γίνει σε σχέση με το πώς οι εκπαιδευτικοί ή οι μαθητές προσλαμβάνουν τους εθνικούς εορτασμούς στο σχολικό πλαίσιο. Η πρώτη έρευνα αφορά ανάλυση των λόγων που εκφωνήθηκαν. Η δεύτερη έρευνα αφορά ερωτηματολόγια κλειστά που δόθηκαν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η τρίτη έρευνα ενός φοιτητή μου αφορά γραπτές συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς σε σχέση με ποια κριτήρια θα οργάνωναν όχι το 1821 αλλά την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Ο φοιτητής μου κατέληξε σε αυτή την τυπολογία εκπαιδευτικών σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν τις σχολικές γιορτές. Το υπονοούμενο ερώτημα είναι τι επιδιώκουμε. Αν επιδιώκουμε τη μάθηση, οπότε η γιορτή έχει ένα διερευνητικό χαρακτήρα, ή αν απλά γιορτάζουμε το παρελθόν, χωρίς παραπέρα προβληματισμούς. Άρα οι γιορτές είναι για να μαθαίνουμε ή για να θυμόμαστε μόνο. Εδώ είναι κάποια αποσπάσματα που τα ξεπερνάω. Τι θα θέλαμε, και θα κλείσω με κάποιες κατευθύνσεις σε σχέση με το πώς μπορούν να συγκεραστούν ζητήματα ταυτότητας αλλά και ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης, κάτι που απασχολεί τη διδακτική της ιστορίας. Το ζητούμενο, αυτό είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο και μετά θα δώσω μερικά παραδείγματα, θα ήταν να φτάσουν οι μαθητές μας, οι φοιτητές μας, σε ένα σημείο ώστε να μην προσωποποιούν τα γεγονότα και να μην εξιδανικεύουν. Να μπορούν μετά από τη σπουδή των παρελθόντων να αναλύουν διαδικασίες πλαίσια. Να αναφέρονται και σε διανοητικές διαδικασίες και όχι μονάχα σε γεγονότα. Να συνειδητοποιούν το ρόλο το πολιτικό και της ιδεολογίας, καθώς και το πλαίσιο στο οποίο αυτή αναπτύσσεται. Κάποια, και κλείνω εδώ πέρα, παραδείγματα πρακτικών. Ήδη είδαμε ένα παιχνίδι και ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε σχέση με το παρελθόν. Είναι μια έκδοση, μια ερευνητική δουλειά, τα μικρά τεκμήρια του 21, τα οποία φωτίζουν όχι τι έκαναν οι ήρωες τα 9 χρόνια του αγώνα, αλλά περισσότερο άγνωστες πτυχές της ζωής κατά τη διάρκεια, αυτά είναι τα περιεχόμενα του αγώνα. Όπως λένε οι συντάκτες, διαφορετικές και άγνωστες πηγές της εποχής εκείνης. Για παράδειγμα, μια εισήγηση, ένα κεφάλαιο από τα τεκμήρια, από τα μικρά, γι' αυτό λέγονται μικρά τεκμήρια. Έχεις μικροϊστορία, ιστορία κοινωνική των αφανών κτλ. Ήταν πώς ζούσαν στην Αθήνα την εποχή της Επανάστασης. Έτσι. Και τέλος, έχουμε ανάλυση του φιλελληνισμού μέσα από ένα εμπόριο που είχε αναπτυχθεί, όπου τα έσοδα σε μεγάλο βαθμό πήγαιναν στον ελληνικό αγώνα. Είδαμε θαυμάσιες εκθέσεις και στην Άρτα, να άλλο ένα παιχνίδι. Αυτό είναι ένα παιχνίδι
που κατασκευάστηκε στη Γαλλία υπέρ του ελληνικού αγώνα και λέγεται παιχνίδι, δεν θυμάμαι, νομίζω είναι της Κίνας, Renouvelé de Grec, ανανεωμένο από τους Έλληνες. Άρα λοιπόν την ιδέα σας την είχαν ήδη οι φιλέλληνες εκείνη την εποχή, οι οποίοι κατασκεύασαν εκείνη την εποχή πάρα πολλά αντικείμενα, τα οποία πολλούνταν και τα έσοδα πήγαιναν στον αγώνα. Αυτές, για παράδειγμα, άρα λοιπόν ένα κεφάλαιο από τα μικρά τεκμήρια αφορά το φιλελληνισμό μέσα από την παραγωγή αυτών των αντικειμένων. Και ένα graphic novel, το οποίο θεωρείται πολύ πετυχημένο, «Η μάχη της πλατείας». Έχουμε τη σύνδεση του παρόντος και του μέλλοντος, του παρόντος και του παρελθόντος. Ένας άστεγος πιάνει κουβέντα με παιδιά στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, στην πλατεία της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα, και διάφορα επεισόδια του 21 αναπτύσσονται. Είναι ένα κείμενο υποστηριγμένο από ερευνητές με πλούσιο τεκμηριωτικό υλικό, αλλά η μορφή του είναι graphic novel. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Αποστολίδου για την πάρα πολύ καλή έτσι, ενημέρωση που μας έκανε και την διάκριση μεταξύ της σχολικής ιστορίας, της ακαδημαϊκής ιστορίας και της δημόσιας ιστορίας, όπως είπε. Εγώ, κυρία Αποστολίδου, πάντως έχω μια απορία σε ό,τι αφορά το δημόσιο, το κρυφό σχολείο που είπατε. Τελικά, έτσι σορτώ ευθέως, κατά τη γνώμη σας, υπήρχε ή δεν υπήρχε? Είπατε όμως ότι υπήρχε κάποια, αν κατάλαβα καλά, μισθοδοσία. Υπήρχε κείμενο. Ναι, τη σχολή Μανολάκη, ναι, είναι γνωστή στην Άρδα. Ναι. Το γνωρίζω γιατί μένω και επί Φιλίππου Μανολάκη, όπως ξέρετε, ναι. Αν κάποιος άλλος κύριος θέλει, κυρία, μια ερώτηση στην κυρία... Ναι, κυρία Μπόνιου.
Όλες οι πηγές είναι χρήσιμες. Και ο πίνακας ζωγραφικής που μπορεί να είναι εξοραϊσμένος ή μέσα από την οπτική των φιλελλήνων του 19ου, ακόμη και μια πλαστογραφημένη πηγή, αν το γνωρίζουμε ότι είναι πλαστογραφημένη, προσέξτε, πρέπει να είμαστε λίγο detective στην ιστορία, μια πλαστογραφημένη πηγή δεν είναι χρήσιμη για αυτά που λέει, αλλά για αυτόν που την πλαστογράφησε. Μας δίνει πληροφορίες για τα κίνητρα αυτών που θέλανε να μάθουμε συγκεκριμένα πράγματα. Στην τάξη, εκείνο που συμβαίνει, και υπάρχουν αναλύσεις των οπτικών τεκμηρίων στην τάξη, του Παλικίδη για παράδειγμα, ένα διδακτορικό που έγινε στα Γιάννηνα εδώ και αρκετά χρόνια, και βγαίνει με δουλειές συνέχεια. Εγώ χρησιμοποίησα το βιβλίο το τελευταίο της Πουλούρη, το οποίο διαβάζεται σαν νεράκι, κλαμίδες και πουστανέλες κτλ. Πρέπει τα τεκμήρια, αν δεν τα έχει το βιβλίο, εμείς συμπληρώνουμε, δεν τα περιμένουμε όλα από το βιβλίο, να υπάρχει χρονολογία του απεικονιζόμενου γεγονότος και η χρονολογία δημιουργίας του έργου. Και βέβαια τα χρησιμοποιούμε ως πολιτισμικά κριτήρια σε σχέση με τον καλλιτέχνη και την εποχή του. Όλες οι πηγές είναι χρήσιμες, εξαρτάται από το ερώτημα. Με λίγα λόγια, η Ελλάδα πώς λέγεται στο Μεσολόγιο, πώς λέγεται αυτό το έργο, μπορεί να μου το θυμίσει κάποιος, δεν μας δίνει τόσο πληροφορίες για την έξοδο του Μεσολογίου. Μας δίνει πληροφορίες για το πολιτικό της μήνυμα. Παρουσιάζει μια Ελλάδα σε κακή κατάσταση, αλλά περήφανη. Έχει τον, έναν μαύρο, έναν έγχρωμο από πίσω, δεν ξέρω τι υποτίθεται ότι είναι, θριαμβευτή. Είναι το μήνυμα του Ντελακρουά να τους βοηθήσουμε. Αλλά, άρα, όλες οι πηγές είναι χρήσιμες. Όσον αφορά τους μύθους, μια χαρά είναι η μύθη. Αρκεί να υπάρχει πολυπρισματική αντιμετώπιση. Δυστυχώς, δεν έχουμε πάντοτε την ευχέρεια να βρίσκουμε πηγές. Εγώ αυτές τις δύο πηγές τις πήρα από το βιβλίο του Αγγέλου. Μία πηγή υπέρ και μία πηγή κατά. Οι μύθοι συζητιούνται στην τάξη, όχι για να κλεβαστούν αυτοί που τους πιστεύουν, αλλά για να κατανοήσουν τα παιδιά τα κίνητρα δημιουργίας των μύθων. Όλα είναι ιστορία. Και οι πλαστογραφίες είναι ιστορία και οι μύθοι είναι ιστορία. Αρκεί το ερώτημα να αφορά το γιατί έγιναν ή γιατί πλαστογραφήθηκαν και όχι το περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό. Όπως έλεγε ένας καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, μία πηγή, ιδίως κειμενική, δεν μας νοιάζει τι λέει, μας νοιάζει τι κάνει, περί τίνος πρόκειται, ποια είναι η πρόθεση αυτού που την έφτιαξε, αυτού που την έγραψε. Δεν τη διαβάζουμε κατά λέξη, αλλά για το λόγο για τον οποίο έγινε. Άρα, με συζήτηση και με ενημερωμένο εκπαιδευτικό, γιατί δεν είναι απαραίτητα κακή η μύθη, ο εκπαιδευτικός θα τους εντοπίσει και θα παρουσιάσει άλλες πηγές. Το βιβλίο, υπάρχει αντίληψη ότι το βιβλίο διδάσκει. Δεν διδάσκει το βιβλίο. Ο εκπαιδευτικός διδάσκει. Το βιβλίο δεν προσφέρεται σε ενέσιμο μορφή στον εγκέφαλο έτσι, του μαθητή. Είναι ένα εργαλείο από όλα τα οποία χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός. Άρα θα αντισταθμίσει την έλλειψη ο εκπαιδευτικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.